Μοναδική ήταν η φετινή κίνηση επισκεπτών στη Λίμνο στο διάστημα των τριών καλοκαιρινών μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2022. Τους τρεις αυτούς μήνες και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Λιμεναρχείου Λίμνου, ο αριθμός των τουριστών αυξήθηκε κατά 15% σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2019, ενώ αύξηση κατά 35% είχαν οι αεροπορικές πτήσεις και κατά 150% οι πτήσεις τσάρτερ. Με τα επίσημα στοιχεία του λιμεναρχείου μας, είμαστε περίπου 15% πάνω από το 2019 όσο αφορά την εκτοπλοϊκή κίνηση. 15%? Ναι, περίπου 15%. Όσον αφορά ανεπίσημα με στοιχεία ακόμη την κίνηση με αεροπλάνο, ήταν περίπου 30-35% παραπάνω. Α, είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Ναι. Μάλιστα, και 35. Τα τσάρτερ βέβαια μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο, πάνω από 150%. Το μέγεθος των εισπράξεων από την άλλη πλευρά καταδεικνύει μια πολύ μεγάλη επιβράδυνση της αύξησης της μέσης κατακεφαλής δαπάνης τουριστών, δημιουργώντας προβληματισμό για το αν η μεγάλη αύξηση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είναι συγκυριακή, όπως υποστηρίζουν αρκετοί παράγοντες του τουρισμού. Πόσο μεταφράστηκε αυτό σε οικονομική κίνηση των επιχειρηματιών, μπορώ να πω ότι δεν ήταν αυτό που έπρεπε να είναι σύμφωνα με την άνοδο του κόσμου. Για πολλούς και διαφόρους παράγοντες, έτσι. Αυτό όμως που σίγουρα μεταφράστηκε ήταν σε κρατήσεις, δηλαδή τα ξενοδοχεία, τα καταλήματα είχαν πάρα πολύ ικανοποιητικό τζίρο, αρκετά η αγορά, αλλά όχι όσο θα περιμέναμε σύμφωνα με την αύξηση του κόσμου. Αν και υπήρξε η αύξηση μεγάλη, δεν μεταφράστηκε σε ποσοστό η αύξηση οικονομική, ήταν πιο κάτω λίγο. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν θέματα, έτσι, δηλαδή ο κόσμος, οι ντόπιοι, οι Έλληνες, οι συμπατριώτες μας έκαναν τις διακοπές τους, ήρθαν στο νησί να απολαύσουν κάποιες μέρες ηρεμίας και ξεκούρασης, από εκεί και πέρα όμως δεν ξόδεψαν όσο θα ξόδευαν κάποια άλλη εποχή που θα ήταν τα πράγματα πιο καλά. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Γιατί και άνοδο είχαμε στον κόσμο και μεταφράστηκε, όχι όσο έπρεπε, αλλά μεταφράστηκε και σε οικονομική κίνηση. Εντάξει, ήταν οι συγκυρίες όλες αυτές που δεν πήραμε το maximum. Αλλά παρόλα αυτά, όντως είμαστε ευχαριστημένοι. Ευρύ πρόγραμμα συμμετοχής σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις καθ' όλη τη διάρκεια του 2022-2023 έχει καταρτήσει ο ΟΟΤ με κυρίαρχο στόχο την τοποθέτηση της χώρας μας ως top mind ταξιδιωτική επιλογή που θα προσφέρει με υπευθυνότητα ως προς την ασφάλεια και το σεβασμό στο περιβάλλον αυθεντικές και μοναδικές εμπειρίες υψηλού επίπεδου και υπηρεσίες φιλοξενίας. Από την πλευρά τους, έτοιμοι βρίσκονται οι τουριστικοί πράκτορες αλλά και οι φορείς της Λίμνου, ώστε με συντονισμένες κινήσεις και με συγκεκριμένη στόχευση να προβάλλουν ο καθένας τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά. Όπως πάντα, αυτό που έχουμε πει, στη φιλοξένεια θα έχουμε παρουσία και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι θα είναι ακόμα πιο δυνατή από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Σκεφτόμαστε για δύο εκθέσεις στο εξωτερικό, Βουλγαρία-Ρουμανία, θα το δούμε αυτό πώς θα μας πάει. Και σίγουρα κάποιες φιλοξενίες δημοσιογράφων και Ελλήνων, αλλά και ξένων, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε το νησί στην αρχή της καινούργιας τουριστικής σεζόν. Σίγουρα θα πάμε προς τις εκθέσεις γευσηγνωσίας και εινοτουρισμού και στις εκθέσεις πιο πολύ περιπατητικού τουρισμού και θρησκευτικού. Δηλαδή, σίγουρα βλέπετε ότι ο τουρισμός πλέον συγκεκριμενοποιείται, μπαίνει σε καλούπι και σε δρόμους ανάλογα με το τι ζητάει ο κάθε επισκέπτης. Εννοείται ότι αυτό εμείς το ακολουθούμε, δεν το αφήνουμε. Και εννοείται ότι μιλάμε και με τον ΕΟΤ και με τους υπευθύνους για να δούμε ακριβώς πώς θα κινηθούμε.